Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. Ti vergogna, ma te su, continui così, quanti morti e poi e finirà peggio ancora. Φωτιές άναψε ο Πάπας Φραγκίσκος, πυροδοτώντας διπλωματικές αντιδράσεις, αφού ζήτησε από τους Ουκρανούς να παραδώσουν τα όπλα στον πόλεμο με τη Ρωσία. Άμεσταν η αντίδραση του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών. Η σημαία μας είναι κίτρινη και μπλε. Αυτή είναι η σημαία με την οποία ζούμε, πεθαίνουμε και κυριαρχούμε. Δεν θα σηκώσουμε ποτέ άλλες σημαίες. Ο Πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε τους Ουκρανούς να ξανασκεφτούν τη διαφορά δυναμικής μεταξύ των ίδιων και των Ρώσων και να σηκώσουν λευκή πετσέτα προχωρώντας σε διαπραγματεύσεις. Μία δήλωση η οποία πυροδότησε αντιδράσεις, ενόχλησε και ανάγκασε τον εκπρόσωπο του Βατικανού να αναδιπλώσει. Λίγο μετά, η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Βατικανό αντέδρασε έντονα ταυτίζοντας τον Πούτιν με τον Χίτλερ, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο οποιασδήποτε συζήτησης, τονίζοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο με νίκη του Κιέβου. Η Γαλλία προσπαθεί να βρει συμμάχους στη Βαλτική στη διαμάχη της με τη Γερμανία για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θεωρεί πιθανό να σταλούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά το Βερολίνο και πολλές άλλες πρωτεύουσες αντιτίθεται. Από το Βίλνιους, ο Δημήτρο Κουλέμπα έστειλε το δικό του μήνυμα. I want all our partners to know that we are extremely grateful for what you have done for Ukraine. But the strategy of dripping aid to Ukraine drop by drop doesn't work anymore. Τα συστήματα αεράμινας της Ουκρανίας κατέστρεψαν 35 από τα 39 drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ρωσική αεράμινα κατέριψε ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την περιοχή του Ντόνετσκ. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αυξήσει την πίεση στις αμυντικές θέσεις της Ουκρανίας στην ανατολική πλευρά της χώρας, με τις μάχες να επικεντρώνονται δυτικά του Μπαχμούτ.